Καλωσορίζουμε την Κομψοτάτη. Όταν έχετε χρόνο. Να είστε χρόνο, καλά επίσης. Και καλά μην νομίζετε. Εμείς μια στολή πάντα. Έχουμε. Μια στολή, όχι μην το λέτε. Διαφέρει. Μια στολή έχουμε. Διαφέρει βάσει του γούστου και της καλής θυσίας του. Έλεγα να κάνω το πείραμα που είχε κάνει και ένας για να δείξει το ρατσισμό που υπάρχει για τις γυναίκες. Ένας Βρετανός παρουσιαστής, επί ένα ακριβώς χρόνο, έβγαινε κάθε μέρα με το ίδιο σακάκι. Και άλλαζε τις γραβάτες βέβαια. Και δεν το πρόσεξε κανείς. Και δεν το πρόσεξε κανείς. Θα μπορούσε να είναι ένα blazer σαν αυτό για να δείξει πώς έχεις απέτηση από τη γυναίκα. Είπατε. Ναι. Στη Βρετανία. Από δεν τη γυναίκα και παρουσιάστρια να είναι κάθε μέρα με ένα διαφορετικό ρούχο. Ναι. Έτσι. Και πώς δέχεσαι από έναν άντρα παρουσιαστή. Στην Βρετανία είναι κομψή, αλλά δεν έχουν ουσία, και έτσι όνομα. Όμως η ουσία στη τηλεόραση δεν είναι αυτό που φοράμε. Έτσι. Θα πρέπει να είναι αυτό που λέμε, προφανώς. Αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε και τους τηλεθεατές. Προφανώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ, με τις γραβάτες μας μετά. Ακριβώς. Καλώς ήρθατε, κυρία Καπούλα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νέο μέτωπο. Οδός Καραμπατζάκη τιτλοφορείται αυτή την φορά. Το ανοίξανε, ναι. Το ανοίξανε ή το ανοίξατε κι εσείς περισσότερο? Καθόλου. Γιατί έβλεπα ότι περίπου εγκαλέσατε και δικό σας μέλος, αλλά και μέλος από την πλευρά. Υπεύθυνα. Την εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου. Καθόλου, καθόλου. Υπεύθυνα και οι δύο εκπρόσωποι τοποθετηθήκανε και μάλιστα καλόπιστα όπως πάντα στην Επιτροπή Βιώσιμης Κινητικότητας, λέγοντας ότι εμείς είμαστε υπέρ των έργων στο Δήμο Βόλου. Mm-hmm. Προφανώς και δεν βάζουμε εμπόδια στην λήψη αποφάσεων που αφορούν έργα. Και ψηφίζουμε επί της αρχής ναι, με την επιφύλαξη ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα έρθει μελέτη, θα έρθει το τεχνικό έργο, διότι έχουμε άποψη επί της συγκεκριμένης περιοχής. Άρα τοποθετήθηκαν μόνο στο πολιτικό σκέλος που είναι η πολιτική το πρόθεση πολιτικό, να ανοίξει. Μα δεν υπήρχε γιατί κάτι έτσι άλλο καλλιώς, εκείνη τη στιγμή. Ναι, αλλά και ο Δήμος Βόλου έχει διευκρινίσει ότι έχουμε μπροστά μας πολλούς μήνες. Mm-hmm. Ορίζει ως έναρξη, ως χρονικό όριο για την έναρξη των εργασιών το φθινόπωρο. Mm-hmm. Μέχρι τότε ξέρουν και εκείνοι ότι πρέπει, όπως λέτε, τεχνικά δελτία, άδειες για αυτά τα έργα από την αποκεντρωμένη να ληφθούν. Για ποιο έργο όμως πλέον, να δούμε, mm-hmm. γιατί οι δηλώσεις. Εννοείται πώς έγιναν το φαντάζονται, πώς το οραματίζουν. Οι δηλώσεις μετά όμως που έγιναν με ευθύνη του πολιτικού προϊσταμένου της υπηρεσίας, έδειξαν άλλα θέματα πλέον στην Καραμπατζάκη. Όπως. Καταλάβατε. Κοιτάξτε. Μιλάτε για τον κύριο Σταυρίδη. Προφανώς. Εδώ πέρα. Γιατί τις έχω υπόψη μου αυτές τις δηλώσεις. Εγώ έχω υπόψη μου τις δηλώσεις του Αχιλλέα του Μπέου που μίλησε ότι και δέντρα ξεκάθαρα δεν θα κόψουμε. Και ναι, ναι. Ήδη αυτές οι δηλώσεις καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν ήδη μια ανησυχία και πρόβλημα. Αλλά πάμε να δούμε λιγάκι το χαρακτήρα της περιοχής. Εκεί έχουμε δύο παρόχθιες οδούς, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ένα χαρακτήρα ήπιας κυκλοφορίας. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Για πολλούς. Πρώτον, όλος ο Κραυσίδωνας, αν τον δείτε απλά σε ένα χάρτη, σε μια αεροφωτογραφία, σε σχέση με το πολεοδομικό συγκρότημα, αποτελεί τη μόνη τόσο μεγάλη ευθεία που έχει πράσινο και αποτελεί ένα σοβαρό πνεύμονα μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα. Πρώτον λοιπόν αυτό. Mm-hmm. Ειδικά η Καραμπατζάκη, η πλευρά της, καταλήγει στην ουσία μία περιοχή η οποία είναι πυκνοδομημένη και που δεν έχει ελεύθερους χώρους από την πίσω πλευρά. Συνεπώς αποτελεί για όλη την ακτίνα πίσω στις γειτονιές ένα χώρο ψυχαγωγίας, ένα χώρο που μπορεί να ασκηθούν δραστηριότητες περίπατος για τους κατοίκους και ήδη αυτό έχει καθιερωθεί τα τελευταία 28 χρόνια. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Καλά, όμως να σας πω τώρα. Βεβαίως. Αυτό οδηγεί. Πάμε, δώστε μου ας full screen αυτό το πλάνο. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, εσείς φοβόσαστε ότι το πράσινο, γιατί αν μιλούμε για δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, ένα κανονικό αυτοκίνητο περνά από αυτό το κομμάτι που απομένει. Αυτό λοιπόν εμείς το μια και είμαστε τώρα εδώ που λέγαμε για το πράσινο. Ναι, και βλέπουμε την περιοχή πώς είναι διαμορφωμένη. Μιλούμε για λίγες εκατοντάδες μέτρα σε ένα δρόμο πολύ μεγαλύτερο, που δημιουργεί την απόλυτη αναρχία σε μια πόλη, τη Νέα Ιωνία, που έχει πολύ κακή ρημοτομία. Δεν είναι ο Βόλος που με έναν τρόπο λοιπόν, πας στον επόμενο παράλληλο και βρίσκεσαι στον προορισμό σου. Εδώ, λοιπόν, είναι μια πόλη με πολύ κακή ρημοτομία. Τοποθετήθηκε ξεκάθαρα και ο εκπρόσωπος του τέρμα θυσίας. Δηλαδή θα θυσιάσουμε τον περίπατο
Για τις λίγες εκατοντάδες, ούτε καν λίγες εκατοντάδες μέτρα. Ένα, δύο, τρία, 200-300 μέτρα. Λέτε ακριβώς αυτά που είπε και το ΤΕ Μαγνησίας. Εδώ λοιπόν και ο εκπρόσωπος του ΤΕ. Χαίρομαι. Μαγνησίας. Εγώ τα είχα πει πριν ακούσω τις απόψεις σας από την προηγούμενη εβδομάδα. Και η διοικούσα επιτροπή. Γιατί έβλεπα και οργιζόμουν τις ανακοινώσεις των κατοίκων. Εξήγησαν ξεκάθαρα και με ευθύ λόγο ότι η Ζάχου και η Καραμπατζάκη θα πρέπει να λειτουργήσουν ως ένα ζεύγος δρόμων. Με τέτοιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και γι' αυτό επί της αρχής ψήφισε ο εκπρόσωπος στη Διάνοιξη, με τέτοιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να εξυπηρετήσουν εσωτερικά τις δύο περιοχές. Εσωτερικά. Θα πρέπει να έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ήπιας κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και βόλυθοι, εμπόδια, ζαρντινιέρες, που δεν επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να διασχίσει με μεγάλη ταχύτητα τους δύο δρόμους. Και εδώ, κύριε Πολύζο, θα πω ότι εδώ θα πρέπει να συζητάμε για τη Ζάχου πώς θα την κάνουμε ήπιας κυκλοφορίας και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να καταστρέψουμε την Καραμπατζάκη, να σημειωθεί αυτό. Εμείς λοιπόν από το ΤΕ είπαμε ότι είμαστε υπέρ της Διάνοιξης. Ποιας Διάνοιξης? Οι δύο δρόμοι να λειτουργήσουν ως ζεύγος, να μπορεί να εξυπηρετηθεί η γειτονιά και οι δύο γειτονιές, να μην είναι εις βάρος της Ζάχου που έχει και αμφιδρόμη κίνηση και επιβαρύνεται μεγάλο φόρτο. Προφανώς και η πλευρά της Ζάχου θα πρέπει να ισορροπήσει σε σχέση με αυτό το φόρτο. Ένα φόρτο όμως που θα εξυπηρετεί τη γειτονιά και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κοντινό περιβάλλον. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Δήμος Βόλου και καταστρατηγεί τη συζήτηση που έγινε στη βιώσιμη κινητικότητα. Και λέει ότι εμείς την Καραμπατζάκη και τη Ζάχου θα τις κάνουμε συλλεκτήριες οδούς της Λαρίσης και του Περιφερειακού. Αν είναι δυνατόν λοιπόν το πνεύμονα πρασίνου που λέγεται Κραυσίδωνας, δύο περιοχές τις οποίες θέλουμε να αναβαθμίσουμε. Ένα έργο το οποίο λειτουργεί 28 χρόνια κατά αυτόν τον τρόπο και θα ήταν το βέλτιστο να λειτουργεί και ο απέναντι δρόμος κατά αυτόν τον τρόπο. Να τον κάνουμε τι? Και πού θα πάει η κυκλοφορία αν λειτουργήσει και η Ζάχου? Ποια κυκλοφορία, κύριε Πολύζο? Ο περιφερειακός. Που διοχετεύεται τώρα από την Ζάχου. Θα γίνει ήπια κυκλοφορία και Ζάχου. Ναι, με άνοδο και κάθοδο. Άρα συμφωνείτε με το να γίνει. Προφανώς. Αμφιδρόμης κίνησης και τα λοιπά. Όμως, σε καμία περίπτωση ο περιφερειακός δεν έχει γίνει για να διοχετεύει με κυκλοφορία και με αυτόν τον τρόπο και να διασχίζει την πόλη και τις γειτονιές εσωτερικά. Ποιος τους είπε ότι έχει πολλές εξόδους ο περιφερειακός. Ακριβώς επειδή έχει πολλές εξόδους, γιατί να συνδέσουν την Καραμπατζάκη και να την κάνουν? Το λένε ξεκάθαρα. Κάνουμε συνδετήρια οδό της Λαρίσης με τον περιφερειακό, τη Ζάχου και την Καραμπατζάκη. Αυτό το πράγμα λέμε και εμείς. Ότι ο περιφερειακός έχει λειτουργήσει με αυτές τις εξόδους. Η πόλη του Βόλου δεν είναι Θεσσαλονίκη. Που και στη Θεσσαλονίκη μπαίνεις στον περιφερειακό και βγαίνεις σε συγκεκριμένα σημεία. Δεν σημαίνει ότι θα συνδέσουμε και θα περάσουμε διάτρητα όλη την πόλη με ταχές κυκλοφορίας στην ουσία δρόμους για να συνδέουμε τη Λαρίση με τον περιφερειακό. Ο περιφερειακός έχει μια λειτουργία. Ποια είναι αυτή? Είσοδο και έξοδο. Και από εκεί και πέρα να διοχετεύει σε συγκεκριμένα τμήματα και μέχρι ένα ύψος την κίνηση ώστε να μπαίνει ομαλά να μέσα στην πόλη. Παντού. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή βάλουμε τη Ζάχου και την Καραμπατζάκη σε αυτή τη λειτουργία, καταλαβαίνετε τι φόρτο θα σηκώσουν αυτές οι δύο οδοί και τι καταστροφή έχει να γίνει δεξιά και αριστερά από τον Κραυσίδωνα. Θεωρώ ότι το ΤΕ Μαγνησίας, οι κάτοικοι, η υπόλοιπη πόλη που αντιδρά, είναι η πλειοψηφία και αποτυπώνουμε την κοινή λογική. Αυτά τα έργα πλέον επιβάλλονται από την επιστήμη, από την ανάγκη σε μια πόλη να αναπνεύσει ο κάτοικος. Οι κατευθύνσεις που μας δίνονται είναι συγκεκριμένες. Είναι εντελώς αναχρονιστικά να λέμε κάνουμε διανοίξεις, πλαταίνουμε δρόμους σε περιοχές που έχουν πράσινο, καταστρέφουμε το πράσινο και περνάμε τα αυτοκίνητα μπροστά από τα σπίτια. Εντελώς αναχρονιστικά. Είναι της δεκαετίας του 80, σε μια Αθήνα την οποία την καταστρέψανε με αυτές τις τακτικές. Έχει αλλάξει πλέον η μεθοδολογία και προσπαθούμε να δώσουμε στους κατοίκους μιας πόλης βιώσιμη κινητικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείς να βγεις, να περπατήσεις, να υπάρχουν σημεία διεξόδου από την πιεσμένη κατάσταση που υπάρχει στο πολεοδομικό συγκρότημα. Αυτά σημαίνει βιώσιμη κινητικότητα. Και είναι οξύμορο το σχήμα να χρησιμοποιούν την Επιτροπή Βιώσιμης Κινητικότητας για να πάρουν τέτοιες αποφάσεις. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι ο σκοπός του νομοθέτη να συστήσει μια τέτοια επιτροπή με νόμο
και να αποφασίζουν οι φορείς για τη βέλτιστη λύση μιας πόλης. Τη χρησιμοποιούν εντελώς ανάποδα, εντελώς αντίθετα. Καταλαβαίνω. Και θα μου αφήσετε να πω και αυτό μόνο. Ελάτε. Αυτό λοιπόν δεν είναι μία απέτηση της πόλης τώρα. Είναι κάτι το οποίο θεσμοθετήθηκε και μέσω του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Μέσα στο Γενικό Πολεοδομικό λοιπόν αναγράφεται σαφώς η χρήση της Καραμπατζάκη και λέει ότι είναι τοπική οδός όπου στον προγραμματισμένο ποδηλατόδρομο θα πρέπει ο ποδηλατόδρομος να περνάει από εκεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι είχε δοθεί ήδη μια κατεύθυνση η οποία είναι θεσμοθετημένη και είναι και υποχρεωτική να την ακολουθήσουν, είναι δεσμευτική. Συνεπώς ή δεν είχαν προσέξει ότι στο Γενικό Πολεοδομικό υπάρχει αυτή η ρητή δέσμευση, δεν το ξέρανε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα έχουν όλα τα στοιχεία, τα δώσαμε και εμείς σαν θέμα αγνησίας, να ανακαλέσουν και να πάρουν σωστές αποφάσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνω όμως ότι έρχεται περίπου προληπτικά, εγώ δεν θέλω να πω ότι έρχεστε με προκατάληψη, περίπου προληπτικά το τεχνικό επιμελητήριο, με την έννοια ότι στο επίπεδο, στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, σε επίπεδο μόνο πολιτικών δηλώσεων μπορούμε να μιλάμε, γιατί οι σχέδια όπως λέτε δεν υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι αυτά που λέτε δεν θα τα δούμε να αποτυπώνονται στα σχέδια. Έχουμε γενικές πολιτικές θέσεις για το πώς θα ήθελα να λειτουργήσει αυτό το έργο. Κύριε Πολυζό, για να είμαστε ξεκάθαροι και με τον κόσμο, σήμερα υπήρξε η πληροφορία, η οποία τελικά ευτυχώς με κάποιο τρόπο ανακλήθηκε αυτή η απόφαση, η εσωτερική, να πάει στην ποιότητα ζωής αυτή η απόφαση από τη βιώσιμη κινητικότητα. Κανονιστικά, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι τη λάβανε για να την κάνουν συνδετήρια ανάμεσα στις Λαρίσεις και στον Περιφερειακό, θα την πηγαίνανε στην ποιότητα ζωής και θα την κάνανε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα δεν είναι μόνο προληπτικά, αλλά με ουσία, με βάση. Λόγω του ότι η Δημοτική Αρχή πήγε να προβεί και σε περαιτέρω κινήσεις. Εμείς θα χαρούμε αυτή τη στιγμή να έρθει πίσω το θέμα στη βιώσιμη κινητικότητα, όπως σας λέω, είχαν δεσμευτεί και με τις κουβέντες που κάνανε εκεί, και να δούμε συνολικά μια πολύ όμορφη λύση για την αναβάθμιση της περιοχής. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο και πάμε να δούμε τα γενικότερα του κλάδου σας, διότι ο κλάδος σας εξακολουθεί να δέχεται πλήγματα. Η εκτίμηση που γίνεται είναι ότι με την παράδοση των μεγάλων έργων, για τα οποία χαιρόμαστε όλοι εμείς, σημαίνει αυτομάτως ανεργία για πολλούς συναδέλφους σας. Θα μου πείτε πώς είναι οι συναδελφοί σας στα εργοτάξη όταν είναι εκατοντάδες οι εργαζόμενοι σε αυτά. Κοιτάξτε. Θα είναι λίγες δεκάδες. Οπότε αν κάπου πρέπει να στρέψουμε τη σκέψη μας και τη συμπάθειά μας είναι προς τους πολλούς τεχνίτες, ανειδίκευτους κλπ. Που συμμετέχουν σε αυτές τις εργασίες. Δεν μιλώ μόνο για τα έργα στην ΠΑΘΕ, για την Ιωνία, για το κάτω τμήμα της ΠΑΘΕ, δηλαδή Κόρινθος, Πάτρα κλπ. Που χαιρόμαστε, σας λέω πραγματικά εμείς, για τη χρήση, επειδή γυρίζω από Θεσσαλονίκη σήμερα, αυτό έβλεπα, δοκίμαζαν τα τούνελ, είχαν άσκηση πραγματικού γεγονότος. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Έτσι, αλλά αυτομάτως αυτό στέλνει και πάλι στην ανεργία και δικού σας. Όχι, δεν είναι. Εδώ είμαστε στην αρχή μιας χρηματοδοτικής περίοδου, η οποία δεν έχει λειτουργήσει ακόμα με το σωστό τρόπο, δηλαδή δεν έχουμε τις προσκλήσεις. Mm-hmm. Έχουμε ένα νόμο, το 4412 του 2016, ο οποίος ακόμα βάζει εμπόδια στη δημοπράτηση των έργων και των μελετών. Έχουμε λοιπόν πολλά θέματα τα οποία αν είχαν επιληθεί θα είχαμε μπει σε μια τροχιά πραγματικής ανάπτυξης και δεν θα ακούγαμε αυτό που ακούσαμε αυτές τις μέρες, ότι προβλέπεται μηδενική ανάπτυξη για το 2017. Πώς γίνεται λοιπόν να προβλέπεται μηδενική ανάπτυξη όταν έχουμε να απορροφήσουμε εκατοντάδες εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ, από το νέο ΕΣΠΑ. Που, καταλαβαίνετε λοιπόν αυτά που έχουμε πει πολλές φορές από εδώ, ότι δεν είναι καν στον προγραμματισμό τους. Δεν έχουν φτάσει σε ένα σημείο ώστε να μπορούν να τα εντάξουν σε έναν προϋπολογισμό και να παρουσιάζουν ανάπτυξη μέσω αυτών των πραγμάτων. Η χρηματοδοτική περίοδος του νέου ΕΣΠΑ. Που είναι και το κυρίαρχο αναπτυξιακό εργαλείο το ΕΣΠΑ. Ακριβώς. Με την έννοια ότι πού είναι η ιδιωτική εκπαίδευση, με άρα, το κουφάκι την κυρίαρχη. Αυτό που λέμε και ως τεχνικό επιμελητήριο, ότι επειδή εμείς παρακολουθούμε τα Υπουργεία και λέμε ότι δεν δουλεύουν επαρκώς για να προχωρήσουν οι προσκλήσεις για τα έργα και να πάρουμε αυτά τα λεφτά τα οποία μπορούμε να τα πάρουμε άμεσα από την Ευρώπη, αποδεικνύεται και αυτό το μηδενικό που ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Μια χρηματοδοτική περίοδο, κύριε Πολυζό, η οποία ονομάζεται 2014-2020. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο 2017, δεν έχουν τρέξει χρήματα από αυτή τη χρηματοδοτική περίοδο καθόλου και αποδεικνύεται και από τους ρυθμούς που παρουσιάζουν για την ανάπτυξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι η ολοκλήρωση των προηγούμενων έργων, γιατί η ολοκλήρωση
πρέπει να γίνεται, διότι υπάρχουν ρήτρες, υπάρχουν αποζημιώσεις. Καλό είναι τα έργα να ολοκληρώνουν στα χρονοδιαγράμματα που πρέπει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε εκ νέου έργα, δεν μπορούμε να δημοπρατήσουμε λόγω του νέου νόμου, τα Υπουργεία δεν έχουν δουλέψει επαρκώς ώστε να έχουμε τις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ. Έχουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε στην περιοχή μας μόνο, να σας πω απλά παραδείγματα, δασικούς χάρτες. Μέχρι την κύρωση, έχει γίνει ανάρτηση, μέχρι την κύρωση πάμε και στους δασικούς δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολυνομία, κτηματική υπηρεσία η οποία υπολειτουργεί εξαιτίας ενός άλλου νόμου. Θέματα πολεοδομικά τα οποία δυσλειτουργούν και δημιουργούν καθυστερήσεις. Βγαίνει τώρα η διαβούλευση για τις χρήσεις γης που επίσης, μην ακούγεται γενικός όρος, οι χρήσεις γης αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το παζλ συνθέτει μία δυσμενή κατάσταση για τη χώρα, μία δυσμενή κατάσταση για τον κλάδο μας που είναι ένας καθαρά αναπτυξιακός κλάδος, ο μηχανικός λειτουργεί και μελετά και υλοποιεί για την ανάπτυξη, υποδομές και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και δυστυχώς, αν δεν δουλέψουν με τον τρόπο που πρέπει και στην ταχύτητα που πρέπει, δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να βγούμε από την ύφεση. Κανένας μαγικός τρόπος. Δασικοί χάρτες. Τι γίνεται. Εκεί προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Ναι. Ή έχουμε ένα σύστημα που πάει να αρπάξει περιουσίες ανθρώπων, ή έχουμε καταπατητές παντού στην Ελλάδα, που έχουν πάει και έχουν φτιάξει τα χωράφια τους τουλάχιστον όμως ένα αιώνα πριν, όπως λένε κάποιοι, σε δασικές εκτάσεις. Κοιτάξτε, ή συμβαίνουν και τα δύο. Λοιπόν, οι δασικοί χάρτες ήταν μια απέτηση βάσει νόμου ήδη από το ελληνικό κράτος. Δεν είναι θέμα μόνο του μνημονίου. Mm-hmm. Υπήρχαν προγενέστεροι νόμοι, οι οποίοι προέβλεπαν, δασικοί νόμοι, που έλεγαν ότι είναι προαπαιτούμενη η ανάρτηση των δασικών χαρτών. Προφανώς και το πολιτικό σύστημα ποτέ δεν είχε το κουράγιο να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να κάνει σοβαρή δουλειά για να αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες. Τοπικά όμως, πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ στη Μαγνησία, γιατί ανησυχεί πάρα πολύ ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα έχει ξεκινήσει η περίοδος αντιρρήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν έχεις εσύ μια ιδιοκτησία και βλέπεις ότι στην ανάρτηση του δασικού χάρτη, στην οποία έχουν όλη πρόσβαση ηλεκτρονικά, παρουσιάζεται σαν δασικό, και θα πρέπει να πας να υποβάλεις μία αντίρρηση. Και εκεί είναι η μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία θα ακολουθήσει. Θα το πούμε. Οι διαμαρτυρίες έχουν να κάνουν. Μεγάλη ταλαιπωρία. Τι γίνεται με τις καλλιέργειες? Κοιτάξτε, έχει ακουστεί αυτόν τον καιρό ο όρος εκχερσώσεις. Mm-hmm. Και πολλοί που δεν έχουν σχέση έτσι, με περιοχές που είχαν καλλιέργειες και δεν έχουν αγροτική δραστηριότητα, αυτομάτως η όρος εκχέρσωση παίρνει μία σκοτεινή έννοια, μία κακή έννοια, μία περίεργη έννοια. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Οι εκχερσώσεις ήταν ένα μέτρο το οποίο έπαιρνε το ελληνικό κράτος, γιατί ο νόμος τι λέει, στα δάση δεν αλλάζει τη χρήση τους. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπως γενικότερο υψηλότερου δημοσίου συμφέροντος, επιστημιστικές ανάγκες ή οικιστικές ανάγκες, στις οποίες το κράτος σου επιτρέπει να αλλάξει τη χρήση και ονομάζεται εκχέρσωση. Άρα για να καταλάβουν και οι πολίτες οι οποίοι ακούνε και ίσως θεωρούν ότι ξαφνικά οι καλλιεργητές όλοι κάτι παράνομα κάνανε και αυτό, τα χωράφια προκύψανε από εκχερσώσεις τις οποίες επέτρεψε το ελληνικό κράτος για να μπορέσουν να καλυφθούν οι επιστημιστικές ανάγκες της χώρας και οι οικιστικές ανάγκες της χώρας σε κάποιες περιπτώσεις. Και πότε, μιλάμε τώρα για το 1945, γιατί η ορφωτογραφία είναι η πρώτη που λαμβάνει υπόψη αυτή τη στιγμή ο νόμος, του 1945, όπου βγαίνει μια χώρα χωρίς οικονομία, από έναν πόλεμο, με μεγάλες ανάγκες, και το ελληνικό κράτος δίνει άδειες και λέει εκχερσώστε, να καλλιεργήσετε, να μπορέσει να σταθεί η χώρα στα πόδια της. Καλά. Αυτές λοιπόν είναι οι νόμιμες εκχερσώσεις. Θα σας πω όμως το άλλο για να καταλήξουμε. Μισό λεπτό, θέλω να πω κάτι. Ήμουν στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην δυτική, βορειοδυτική Ελλάδα, το τρίμερο. Βλέπω λοιπόν σε μια πλαγιά, είναι εδώ, ας το πούμε, δάσος. Εδώ δάσος και μια ζώνη που φτάνει μέχρι αυτό το ύψος. Που είναι καλλιέργεια. Εκεί είναι ολοφάνερο ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Εκεί πήγε κάποιος. Τίποτα δεν είναι ολοφάνερο. Ξύλωσε τα φουρνάρια, τα δεντράκια, δεν ξέρω τι άλλο υπήρχε.
Μα σας λέω, είναι μια πλαγιά που έχει αυτό και τσουπ, χωρίς να έχει καμία συνέχεια εδώ. Θα σας δώσω και την άλλη εκδοχή. Ξεφυτρώνουν λίγα στρέμματα, μην φανταστείτε ότι είναι. Θα σας δώσω και την άλλη εκδοχή. Εκεί ήταν μια περιοχή η οποία ήταν καλλιεργήσιμη. Ξέρουμε ότι ο αγροτικός... Ότι κάποιοι μπορεί να τα παράτησαν. Ακριβώς. Ο αγροτικός τομέας τα τελευταία χρόνια έχει απαξιωθεί στη χώρα και κάποιοι μπορεί να αφήσαν τα διπλανά κτήματα και να δασωθήκανε. Υπάρχει αυτή η εκδοχή. Εμείς λέμε το εξής αυτή. Καλοπροαίρετη εκδοχή. Πάντα, εγώ αφήστε να είμαι ο κακοπροαίρετος. Αν δεν έχουμε στοιχεία, δεν κρίνουμε κανέναν εκ των προτέρων. Αφήστε να είμαι εγώ ο κακοπροαίρετος. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ναι. Οπότε σας λέω όμως ότι υπάρχει πραγματικά και αυτή η εκδοχή, γιατί υπάρχουν πολλά τα οποία έχουν δασωθεί. Εγώ θα πω το εξής για τη Μαγνησία. Πρώτα απ' όλα να ξέρει ο κόσμος ότι οι εκχερσώσεις από τον νόμο μπορούσαν να εξαγοραστούν. Εντάξει, που σημαίνει ότι δεν ήταν εντελώς απαγορευτικό ακόμα και κάποιος να είχε εκχερσώσει κάποια στρέμματα παραπάνω, μπορούσε να τα εξαγοράσει από το ελληνικό κράτος. Άρα, από τον νόμο βλέπετε ότι υπήρχε ήδη το παράθυρο να μπορέσουν να κάνουν εξαγορά αυτών των τμήματων. Εγώ όμως, κύριε Πολύσο, θα σας το πω αντίθετα. Πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί, μετά από τρεις γενιές που κάνανε τις καλλιέργειες αυτές, να αποδείξουν όταν οι τίτλοι που τους είδα εγώ χθες, εμείς είχαμε μια μερίδα χθες, ξέρετε ότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Και η κυρία Δημητρακοπούλη, διευθύντρια δασών, η οποία πραγματικά είναι πολύ συνεργάσιμη και προσπαθεί και αυτή να ενημερώσει από την υπηρεσία, μας έδειξε κάποιους τίτλους. Οι τίτλοι, κύριε Πολύζο, τότε δεν είχαν ούτε σημεία, ούτε μπορούσε να προσδιορίσει εδαφικά ποιες ήταν οι περιοχές αυτές. Πώς θα κριθούν αυτές οι αντιρρήσεις. Υπάρχει ο τίτλος, όμως το έδαφος δεν μπορείς να το προσδιορίσεις. Θα βάλεις αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος επί τρεις γενιές καλλιεργεί αυτή τη γη να την ξαναπληρώσει. Είναι το επιχείρημα το βασικό. Ότι... Μα αυτό το βρήκα από τον παππού μου, λέει ο άλλος. Ναι, και οι τίτλοι, πραγματικά τους είδαμε, οι περισσότεροι έχουν, ας πούμε, αρχείο στο Δασαρχείο Αλμυρού. Θα σας πω απλά. Υπάρχει αρχείο με τους τίτλους και λένε ότι ο Τάδε είχε αυτόν τον τίτλο για την εκχέρσωση. Όμως δεν έχουν κρατήσει αρχεία ούτε με σκαρυφήματα. Φταίει ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή, αν το Δασαρχείο Αλμυρού το 1950 δεν κράτησε το αρχείο του ή χάθηκε το αρχείο του με τα τοπογραφικά ή με τα απλά σκαρυφήματα. Ξέρετε ότι τα αρχεία στη διοίκηση είναι ευθύνη του κράτους και όχι του πολίτη. Μάλιστα. Άρα εδώ γύρονται θέματα ιδιοκτησίας και χρηστής διοίκησης, τα οποία η δασική χάρτη και η ανάρτηση τα παραβλέπουν και είναι πολύ σημαντικά. Δεν σημαίνει ότι επειδή η διοίκηση δεν μπορεί, δεν είχε μία σειρά επί 60 χρόνια, θα πάει ο πολίτης να υποχρεωθεί να πληρώνει εκ νέου. Γιατί για αγροτεμάχια, στα οποία φορολογήθηκε, μεταβίβασε, πλήρωσε φόρους μεταβίβασης. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούν να αποδείξουν ποια είναι η ιδιοκτησία τους. Τα προηγούμενα χρόνια όμως, τους φόρους μεταβίβασης τους έβγαζε το ελληνικό κράτος και τους πληρώνανε. Έτσι, βεβαίως. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι. Να πούμε τώρα ξαφνικά. Καλά, αυτά ισχύουν σε οργανωμένα κράτη όμως. Δηλαδή να πας να πεις, μα τι σου πλήρωνα τόσα χρόνια. Δεν σου πλήρωνα αυτά τα οποία τώρα μου αφαιρείς. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε κυρία Καπούλα. Στο επανειδήν.